Ακούστε, το πρωί όταν ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων, με ειδοποίησαν συμπολίτες μου εδώ πέρα ότι λείπουν έξω από τα σπίτια τους οι κάδοι της συλλογής των απορριμμάτων. Αμέσως έκανα μία αυτοψία γύρω-γύρω και διαπίστωσα ότι σε 4 σημεία λείπουν κάδοι. Πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Το ερώτημα είναι γιατί τους κλέβουν. Δεν θα σας πω γιατί τους κλέβουν. Γιατί υπάρχουν αποδέχτες όλων των πραγμάτων που είναι είτε πλαστικό, είτε σίδερο, είτε αλουμίνιο, είτε λάστιχο. Οι κάδοι αυτοί έχουν ρόδες από κάτω, οι οποίες έχουν και σίδερο και αλουμίνιο κλπ. Οπότε βγάζουν τις ρόδες, τις πουλάνε με άλλη τιμή, το πλαστικό με άλλη τιμή. Πλέον η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Η πλατεία της Νέας Κύου, μεταφορικά το λέω, έχει γεμίσει βενζίνη. Ένα σπίρτο, άμα ρίξουμε, θα έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Τη μια μας κλέβουν τα περιουσιακά μας στοιχεία, την άλλη τα προϊόντα, την άλλη τους κάδους. Σε λιγάκι, ας πούμε, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να στοχοποιήσουν και να κλέψουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι οι Ρωμά ή είναι όλοι οι ξένοι που έχουν έρθει τώρα τελευταία κλπ. Η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εμείς θα αντιδράσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Θέλουμε από την... δεν έχουν παράπονο από την αστυνομία, εντοπίζει πράγματα, αλλά πιστεύω ότι η ανώτατη δικαστική αρχή, επειδή υπάρχουν πολλά παραθυράκια στο νόμο, έχουν λεφτά και πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ελεγχθούν και τα λεφτά από πού προέρχονται αυτά και πληρώνουν. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν ανθρώποι με καγιέν, με μερσεντές, με BMW χωρίς πινακίδες κτλ. Και να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πλέον η κατάσταση, όπως σας είπα, είναι ανεξέλεγκτη και αυτοί που έχουν τις ευθύνες ας τις επομιστούν.